Μου έμεινε ψύχρεμος και πες στο τηλέφωνο το έλεγαν πως να με βοηθήσει. Άρα δηλαδή ήταν δηλαδή ψύχρεμος. Ο σύζυγος είναι η ψυχραιμία που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Να είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Ναι, ναι. Δεν φοβηθήκατε δηλαδή σε καμία περίπτωση μπορεί να κινδυνεύσετε ή εσείς ή το παιδί σας? Εγώ ναι, εγώ φοβήθηκα ότι ήταν να πάθει κάτι το μωρό. Ωραία, καλέσατε αστροφόρο και βρέθηκε εκεί φαντάζομαι άμεσα. Ναι. Και ήρθαν οι νοσοκόμες και βοήθησαν να γεννηθεί το παιδάκι. Ναι, ναι. Τι θέλετε να τους πείτε, γιατί μας ακούει υπεύθυνη των αστροφόρων, η κυρία Κωνσταντίνου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθαν έτσι γρήγορα και που με βοήθησαν. Και όλα καλά? Ναι, όλα είναι, καλά. Είναι λοιπόν. Το πρώτο σας παιδάκι? Δεύτερο. Το δεύτερο, άρα είχατε και την εμπειρία από το πρώτο, άρα όλα μια χαρά. Είστε τώρα στην κλινική, φαντάζομαι σύντομα θα είστε και στο σπίτι. Άρα για άλλη μια φορά εκεί το πλήρωμα των ασθενοφόρων έδειξε πόσο καταρτισμένο είναι, κυρία Κωνσταντίνου. Ναι, καταρχήν να πούμε στην κυρία, στους γονείς να τους δείξει το παιδάκι, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να τους μιλήσω. Να τους δείξει λοιπόν το παιδάκι μου και να το χαίρονται. Ο σύζυγος της κυρίας είχε την ψυχραιμία να ακούσει το λειτουργό εκεί στο συντονιστικό κέντρο Βίσεων, που έδινε οδηγίες ακριβώς πώς να αναπνεύσει και τι εκπνοές να πάρει, εκπνοές για να τη βοηθήσουν την κυρία. Άρα δίνατε οδηγίες μέσω τηλεφώνου μέχρι να πάει εκεί το πλήρωμα. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Οδηγίες μέσω τηλεφώνου. Είμαι πολύ χαρούμενη που τους βοηθήσαμε, γιατί ήταν μια πολύ έφτασε ανάγκη, η κυρία ήταν σε πανικό, είχε έντονο πόνο και αντιλαμβάνεστε όλοι τι σημαίνει να γεννάς ένα παιδί. Βεβαίως, οπότε χαίρομαι αφάνταστα που βοηθήσαμε ακόμα μια φορά τους πολίτες αυτής της χώρας και προσπαθήσαμε να συνδράμουμε σε αυτήν την διαδικασία. Είναι, φαντάζομαι κληθήκατε να αντιμετωπίσετε και άλλα παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά. Ήταν... Πολλά περιστατικά. Πολλά περιστατικά. Πολλά που γεννάνε είναι, στο ασθενοφόρο ή στα αυτοκίνητα. Είναι συχνά στο ασθενοφόρο, στον δρόμο και γι' αυτό πλέον τα εξειδικευμένα πληρώματα προσπαθούν να υποστηρίξουν όσο πιο πολύ αυτήν την διαδικασία για να αντιμετωπίσουν σωστά τα περιστατικά. Οι διασώσεις είναι καθημερινές και η προσπάθεια που καταβάλουν τα πληρώματα ασθενοφόρων πολλές φορές είναι υπεράνθρωπες. Όχι μόνο αναφορικά με τους τοκετούς, αλλά διασώσεις από κρεμούς, από χαράδρες, τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά. Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσουν με τον ζήλο που τους διακατέχει και να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια προς όφελος των πολιτών αυτής της χώρας.